Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ Το δεύτερο νομίζω πιο γνωστό βίντεο του καναλιού είναι πως θα βάλουμε pay safe cards στο Steam για να αγοράζουμε παιχνίδια Ήρθαν τα capital controls, ο τρόπος που σας είχα δείξει άλλαξε Για ένα διάστημα δεν μπορούσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε μετά έφυγαν τα capital σε σχέση με την pay safe, μπορούσαμε να κάνουμε ακριβώ τα ίδια βήματα. Από τον νομίζω Γενάρη και μετά ξανά άλλαξε η νομοθεσία και το τι ισχύει για την pay safe, οπότε εκείνο ο τρόπο θεωρείται ξεπερασμένο. Κατά καιρού μου στέλνετε και με ρωτάτε, Κώστα, τι θα κάνουμε, πώ να βάλουμε pay safe, σε παρακαλούμε, κάνε ένα καινούριο tutorial ή οτιδήποτε. Δείξε μα. Επειδή Αγόρασα μία PaySafe για να τη βάλω στο δικό μου λογαριασμό. Λέω, ευκαιρία είναι να κάνω ένα βίντεο και για εσά να δείξω βήμα-βήμα, όμορφα και απλά πώ φτιάχνω PaySafe, ώστε και εσεί να μην ζοριστείτε και να το κάνετε. Α ξεκινήσουμε τα βήματα ένα προ ένα. Το πρώτο βήμα που θα χρειαστούμε είναι να μπούμε στο Google να ψάξουμε PaySafe card. Έχουμε διάφορε επιλογέ, είτε στο πρώτο να πάτε είναι η διαφημιζόμενη σελίδα τη PaySafe, είτε what is PaySafe, PaySafe card, το βλέπετε, είναι στι τρει πρώτε επιλογέ. Λοιπόν. Και έπειτα My Pay Safe Card για να κάνουμε login όσοι έχουμε λογαριασμό, ιδάλω όσοι δεν έχουμε λογαριασμό να κάνουμε register εγγραφή. Εγώ έχω λογαριασμό. Εσεί που δεν έχετε ίσω λογαριασμό, θα πάτε κάντε την εγγραφή σα. Είναι δωρεάν η εγγραφή, δεν είναι κακό. Πάρα πολλοί στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν σαν πορτοφόλι την Pay Safe. Οπότε, ό,τι χρήματα έπαιρναν από κάρτε, τα να εκεί μέσα και το χρησιμοποιούσανε Δεν το έκανα. Έπαιρνα μία-μία τη Space και μπορώ να πω ότι ψιλομετάνιασα που δεν το έκανα τότε. Αλλά τέλο πάντων, λοιπόν, εμεί θα βάλουμε τα προσωπικά μα στοιχεία, τίτλο. Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία, αριθμό κινητού. Μη φοβάστε, βάλτε το τηλέφωνο σα, δεν χάλασε ο κόσμο. Ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση, τον κωδικό πρόσβαση και το username σα. Καλό θα ήταν βέβαια να τα σημειώσετε κάπου αυτά για να μην τα χάσετε γιατί πάρα πολλοί κάνετε λογαριασμού και δεν θυμάστε ούτε το username ούτε το password ούτε τίποτα και ότι δεν είστε ρομπότ και να σημειώσετε και την ερώτηση ασφαλεία που θα κάνετε. Έπειτα έρχεται η επικύρωση και σου στέλνει και επικύρωση στο email. Τα βήματα για να κάνει ένα λογαριασμό είναι ιδιαίτερα απλά το μόνο, δεν νομίζω ότι πρέπει να ξανακάτσω να το φτιάξω από την αρχή γιατί θα πάρει χρόνο και θα τραβήξει πάρα πολύ το βίντεο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάνω κάτω πώ να συμπληρώσετε τα στοιχεία σα και να τα σημειώσετε και κάπου κι εσεί για να μην τα χάσετε και να κάνετε ένα λογαριασμό. Αφού το κάνουμε αυτό το στάδιο, θα πάμε να κάνουμε login. Εγώ θα γράψω το δικό μου λογαριασμό, θα συνδεθώ εσεί με τα δικά σα στοιχεία. Και αφού συνδέθηκα και μπήκα μέσα στο PaySafe, στο λογαριασμό μου, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μπαίνουμε και βλέπουμε εδώ πληκτρολογήστε το 16 ψήφιο PIN εδώ πέρα. Οπότε εσεί το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε και να περάσετε την κάρτα σα μέσα στο λογαριασμό σα. Μην φοβάστε, δεν χάνετε, θα περαστεί κατευθείαν στο πρωτοφόλι σα. Να δούμε τι γίνεται. Να βάλω το δικό μου το 10 ψήφιο αριθμό. Δείτε τον αριθμό, ούτως ή άλλως έχει περαστεί στο δικό μου πορτοφόλιο, οπότε δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και προσθήκη υπόλοιπου. Λέει ότι δεν είναι έγκυρο. Προσπαθήστε ξανά. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί καμιά φορά μπορεί να σας το βγάλει αυτό εδώ το πράγμα. Ωραία. Όπως βλέπετε, Απλά ξαναδοκιμάστε, ίσω να μην πληκτρολογήσατε καλά κάποιο γράμμα, μην τρελαίνεστε, αν δεν θα το πάρει με την πρώτη φορά. Βλέπετε, πιστώθηκε στο λογαριασμό μου 10 ευρώ υπόλοιπο. Σύνολο μπορούμε να βάλουμε έω και 2.480 ευρώ. 2.000, μάλλον, συγγνώμη, 2.500 ευρώ. Έχω βάλει 10 και είναι το δεύτερο 10 ευρώ. Οπότε είμαστε κομπλέ. Μπορώ να κάνω logout, να το κλείσω από εδώ, αλλά να θυμάμαι το username και το password, γιατί θα το χρειαστούμε για να μπούμε στο Steam. Αφού τελειώσει αυτό και επικυρωθεί ότι μπήκαν 10 ευρώ ή 20, 30, 40, όσο εσείς θέλετε προφανώς βάλετε μία-μία κάρτα, ό,τι γουστάρετε, το αφήνουμε και περνάμε αμέσως στο Steam. Πάμε στο Steam, εδώ πέρα βλέπουμε το υπόλοιπό μας. Αν δεν σας βγάζει το υπόλοιπο, γιατί κάποιοι το ρωτάτε και αυτό, πάμε εξαργύρωση αν θυμάμαι καλά κωδικού πορτοφολίου στο Steam. Και βλέπουμε ότι κάπου εδώ εμφάνισε λεπτομεριών λογαριασμού το πατάτε, τσεκάρετε το υπάρχουν επιλογές και εγώ έχω ήδη υπόλοιπο ένα 21 από διάφορα που έχουν περισσέψει, μπορείτε να βάλετε κάρτε σε οτιδήποτε. Ιδάλλως πάτε εδώ πάνω στη γωνία και αφού πατήσετε τα χρήματά σας όσο έχετε ή στο όνομά σας από κάτω, λεπτομέρειες λογαριασμού, προσθήκη, δοκιμάστε το, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο, προσθήκη χρημάτων στο προφίλ Steam. Εγώ διαλέγω να βάλω τη 10 ευρώ. Προφανώ όσα έχω μέσα στο πορτοφόλι μου. Αν βάλω 10, θα βάλω τη 10 ευρώ. Αν βάλω 20, 20. Λογικό έτσι. Πατάω. Εδώ πέρα βλέπουμε μία λίστα με μεθόδου πληρωμής PayPal, WebMoney, PaySafe. Όπω βλέπετε, έχει επανέλθει η PaySafe στι επιλογέ. Διαλέγουμε PaySafe και πατάμε συνέχεια. Εμένα κατά πάσα πιθανότητα θα συνδεθεί απευθεία. Για να μην κάνω login και logout, αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρο γιατί έχω καιρό να περάσω κάρτα. Εσεί απλά, αν σα βγάλει ένα παράθυρο με τα στοιχεία να συνδέσετε το λογαριασμό σα, απλά username και password, το ίδιο που είχατε στο, στην PaySafe σα και γίνεται αυτόματα. Α πατήσουμε να δούμε όμω τι γίνεται. Επεξεργασία. Ωραία, μας βγάζει την επικύρωση. Συμφωνώ και έγκριση πληρωμή με PaySafe, Να δούμε πού θα μα οδηγήσει. σας λέω και εγώ καιρό να το κάνω, οπότε είμαι περίεργο να δω πώ πάει. Βλέπετε, μα κάνει ανακατεύθυνση σε καινούριο. Εμένα δεν τον θυμάται τον κωδικό, λογικό. Βλέπετε εδώ πέρα τα χρήματα που πρέπει να πληρώσω. Οπότε γράφουμε username και password. Πληρωμή με scan to pay. Δεν το χρειαζόμαστε εμεί. Απλά σύνδεση. Και βλέπετε εδώ πέρα με το που συνδεθούμε το όνομά σας, Προφανώ εγώ θα το έχω μπλερ, μάλλον το δικό μου. Εντάξει, μυζολογικό. Το υπόλοιπό μα που έχουμε είναι 10 ευρώ. Οπότε κάνει πληρωμή μέσα από το λογαριασμό τη PSF, Γίνεται αυτόματα. Φορτώνει. Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε 10 ευρώ μέσα στην PSF. Για να τσεκάρουμε κιόλα, όση ώρα χρειάζεται για να φορτώσει η κάρτα βλέπουμε ότι θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση η βεβαίωση, οπότε προφανώς ως μέτρο ασφάλειας θα μπείτε στο email σας για να τσεκάρετε. Σας ευχαριστούμε λέει για την αγορά σας, έχει σταλεί και στο email σας μέσα απόδειξη. Και βλέπετε εδώ πέρασαν τα 10 ευρώ, 1,21. Είχα τώρα έχω 11 και 21. Κάντε εκτύπωση αν θέλετε, επιστροφή στο κατάστημα, οπότε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο, απλά δεν μπορείτε να περνάτε μία-μία τις κάρτες. Κάντε ένα λογαριασμό στην PaySafe, περάστε την κάρτα σας πρώτα εκεί, μπείτε στο Steam, Ακολουθήστε τα βήματα, διαλέξτε πληρωμή με pay και περάστε χρήματα εδώ. Μία συμβουλή θα σας δώσω που θα σας φανεί ιδιαίτερα πρακτική. Μην πηγαίνετε να αγοράσετε ένα παιχνίδι και να κάνετε επιτόπου πληρωμή. Ας πούμε θέλω να αγοράσω αυτό εδώ το wings of what is whatever. Και πάω να κάνω προστίκη στο καλάθι. Μπορούσα και μπορώ να πληρώσω απευθεία. Δηλαδή, αντί να πληρώσω με αυτό, να βάλω επιτόπου κάρτα. Μην το κάνετε. Το πιο πρακτικό είναι να φορτώνετε το Steam σα με χρήματα και να χρησιμοποιείτε τα χρήματα του πορτοφολίου του, Steam. Αυτά. Αν θέλετε, ακούστε με. Αν ελπίζω να βοήθησε κάποιο από εσά να βγάλετε μια άκρη εάν έχετε μπερδευτεί. Οπότε, ξανά επαναλαμβάνω για τελευταία φορά. Pay account. Βάζουμε κάρτα μέσα στο Pay account και όταν έρχεται η ώρα να πληρώσουμε συνδέουμε το PaySafe account με το Steam account και είμαστε κομπλέ. Check tech now, Κώστας, ελπίζω να σας φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο το βίντεο. Εάν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι για να το υποστηρίξετε και ένα share το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε κάποιο φίλο σας να βγάλει άκρη σε όλο αυτό το θέμα με την PaySafe. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Γεια σας.